Λόγω των ευάλωτων ομάδων που δικαιούνται έκπτωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται την ίδια ώρα το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους. Με τον Υπουργό Ενέργειας να αναφέρει ότι στόχος είναι τα νοικοκυριά να μπορούν να επιλέγουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας πέραν της ΑΕΚ. Παύση ύπονα στον πονοκέφαλο των συνεχών ανατιμήσεων στο ρεύμα αναζητεί η κυβέρνηση την ώρα που οι φουσκωμένοι λογαριασμοί λυγίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μετά την κατάργηση της οριζόντιας επιδότησης, τα αρμόδια Υπουργεία επεξεργάζονται τρόπους στοχευμένης στήριξης των καταναλωτών, με τον Γιώργο Παπαναστασίου να προαναγγέλει, μιλώντας στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα, διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων ομάδων που δικαιούνται έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος, των δικαιούχων δηλαδή της ειδικής διατίμησης της ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό συζήτηση για να δούμε και πώς επιβαρύνονται τα δημόσια οικονομικά. Έγινε μια συζήτηση σήμερα προκαταρκτική στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα προχωρήσουμε μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τελικές ανακοινώσεις για το θέμα αναμένεται ότι θα υπάρξουν μέχρι το τέλος του έτους. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται στο μεταξύ το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους, το οποίο φιλοδοξεί να επιφέρει σημαντική μείωση στα τιμολόγια του ρεύματος. Δικαιούχοι θα είναι όλοι οι πολίτες, ενώ δεν θα απαιτείται αρχικό κεφάλαιο για την αγορά και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Θα παίρνει 1.000 ευρώ επιδότηση ο ιδιοκτήτης του υποστατικού και θα μπαίνει το υπόλοιπο ποσό από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου και θα αποπληρώνεται μέσα από διμηνιαίες δόσεις των 150 ευρώ μέσω του λογαριασμού ηλεκτρισμού το οποίο θα παίρνει το υποστατικό. Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι τα νοικοκυριά να μπορούν να επιλέγουν το δικό τους προμηθευτή. Δηλαδή δεν υποδεικνύουμε μόνο την ΑΕΚ σαν τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά όλους που μπορούν να προμηθεύσουν ηλεκτρική ενέργεια στο υποστατικό. Υπενθυμίζεται πως με απόφαση της ΡΑΕΚ από την 1η Απριλίου του 2024, στο πελατολόγιο των ιδιωτικών εταιριών προμήθειας ηλεκτρισμού θα μπορούν να εντάσσονται και οικιακοί καταναλωτές. Κέντρα αναψυχής και χώρια εστίασης ασφικτιούν από το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μεγάλα ποσά που καλούνται να πληρώσουν κάθε διμηνία έχουν επηρεάσει κατά πολύ τον τρόπο λειτουργίας τους, με τους επιχειρηματίες να προχωρούν συνεχώς σε ανατιμήσεις.